της Heidi Klum. Έχουμε φωτογραφίες, θα δούμε τα πρόσωπα. Για να δω. Θα τα βρούμε. Το ζευγάρι είναι αυτό δηλαδή, έτσι. Ναι. Πέρασαν μαζί Αγίου Βαλεντίνου. Ah, happy Valentine's Day, σ' αγαπώ. Αγκαλίτσες και φιλάκια. Έχουμε και κάποιες παπαράτσι φωτογραφίες, όπως λέμε πάντα. Είναι ο λοιπόν γιος του Σπύρου. Σπύρου, ναι. Αλήθεια. Αμέ. Και τελικά, άμα τους δεις δίπλα-δίπλα, μοιάζουν. Έχει πάρει την ομορφιά του μπαμπά. Μπράβο, λοιπόν. Πολύ ωραίο παιδί είναι. Πολύ ωραίο ζευγάρι. Να πούμε ότι λέγεται Άρης, είναι παίκτης χόκεϊ, είναι ο γιος του Σπύρου Πόρου. Είναι σε σχέση με την κόρη της Χάιντι Κλουμ. Τη Λένη. Τη Λένη. Λένη Κλουμ. Μπράβο, Άρης πολύ σωστά. Πολύ ωραίο. Κοίτα να δεις. Λοιπόν, είναι ο μοναδικός γιος που έχει ο Σπύρος Πόρος, γιατί έχει και τέσσερις κόρες. Θα πούμε ότι λέγεται Άρης Ραξεύσκη Πόρος, έχει και ξένο όνομα από τη μαμά του. Ωραίο όνομα έχει. Πολύ ωραίο. Είναι ένα πολύ γλυκό παιδί, είναι ερωτευμένος μαζί με τη Λένη, την κόρη της Χάιντι Κλουμ. Καλά, αυτό είναι. Αρχικά είναι η δυσάρα και μπράβο μας. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αποκλειστικά το βλέπετε εδώ από το pop-up. Το αποκλειστικό μας. Φαίνεται πολύ ωραίο ζευγάρι, να σας πω την αλήθεια. Πολύ φρέσκι. Και μ' αρέσει γιατί βλέπουν. Ενώ οι φωτογραφίες, επειδή μπορεί να ξέρανε μάλλον ότι τους φωτογραφίζουν, φαίνονται πάρα πολύ φυσικοί. Δεν τους πολύ νοιάζει. Οι φωτογραφίες που είναι από τα stories από το Instagram, πλέον ξεχωρίζουμε ποιες είναι φωτογραφίες. Αυτές είναι δικές τους. Αυτές είναι δικές τους. Ναι. Που έχουν ποστάρει το Αγίου Βαλεντίνου. Η άλλη φωτογραφία που είναι σε ένα φορτηγό. Είναι. Παπαράτσι. Από την Daily Mail είναι, ναι. Α, αυτή. Είναι παπαράτσι από την Daily Mail. Εγώ για αυτή ακριβώς έλεγα. Στο αγροτικό, στην καρότσα πίσω. Στο αγροτικό, στην καρότσα. Μου φαίνονται να πάρα πούμε πολύ. Ότι η Λένη είναι η κόρη της Χάιντι Κλουμ με το Φλάβιο Μπριατόρε. Το πρώην αφεντικό της Φόρμουλα 1. Θα πούμε ότι την έχει υιοθετήσει ο δεύτερος πρώην τώρα σύζυγός της, ο Σιλ, ο πολύ γνωστός τραγουδιστής. Και τι άλλο να πούμε. Να πούμε για το γιο του Σπύρου Πόρου ότι η μαμά του είναι από τη Ρωσία. Είναι η Ρέα Ραξεύσκη και είναι πριγκίπισσα. Πάρα καλή ώρα, για τα παλάτια μιλάγαμε. Και η γιαγιά της ήταν πριγκίπισσα Ρωσίδα. Α, γι' αυτό είναι και έτσι κι αυτός έτσι πριγκιποτό στο πρόσωπό του. Έχει ωραία ματάκια και μητούλα. Έχει κάτι βασιλικό, κάτι έχεις δίκιο. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Κοίταξε. Έχουν πολύ καλή σχέση οι δυο τους, να πούμε, με τον μπαμπά του, τον Σπύρο Πόρο. Και φαντάζομαι ότι για να ανεβάζουν και stories και να το δημοσιοποιούν, δηλαδή θα είναι κάτι και δοκιμασμένο κάπως. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι τη μια εβδομάδα. Εντάξει, κοίταξε. Η Λένη είναι 16 χρονών και ο Άρης είναι 18. Προφανώς είναι από τις πρώτες τους σχέσεις, είναι στην εφηβεία, ζουν τον ωραίο, τον εφηβικό έρωτα. Εμείς τους ευχόμαστε να το ζήσουν έτσι στο έπακρο και να περνάνε πολύ ωραία. Αχ, είναι από αυτούς τους έρωτες που νομίζω ότι θα κρατήσουν για πάντα και θες κιόλας, το πιστεύεις. Δεν είναι ότι απλά το φαντάζεσαι. Το πιστεύεις, είναι αλήθεια αυτό, παιδιά. Πάντα το πιστεύεις με τους εφηβικούς έρωτες. Κοίτα, είναι. Κάνεις σχέδια και ονειρεύεσαι, ξέρεις. Και μετά από χρόνια θα σκέφτεσαι και αυτόν τον έρωτα, αν δεν ισχύει μετά από χρόνια. Ποτέ δεν ξέρεις, γιατί καμιά φορά ξεκινάς να είσαι μαζί με κάποιον ή κάποια από πολύ μία παιδική ηλικία και είστε για πάντα μαζί. Θα έχουμε δει και αυτά. Ναι, σημαίνει αλλά και ναι. Συνήθως όμως ο πρώτος σου έρωτας, το λέμε πάντα, είναι αυτός που σημαίνει πολύ στην καρδιά σου και τον αγαπάς πάρα πολύ τον άλλον, γιατί έχετε μεγαλώσει ουσιαστικά μαζί. Και έχεις να θυμάσαι πράγματα που έχεις κάνει πρώτη φορά. Εξαρτάται με κάποιον. Πώς σου έχει φερθεί, γιατί μπορεί να τον σκέφτεσαι και να. Αιδιάζει.